Λοιπόν, και μετά από τη χθεσινή αποδιοργάνωση και το ξεκούρδισμα που έλεγα ότι πρόκειται να έρθει. Τώρα λοιπόν μπαίνουμε σε ένα Σαββατοκύριακο με τον Ερμή σε μια όψη ωραία με τον ουρανό, με ένα τρίγωνο, το οποίο μιλάει για πρωτοτυπία, μιλάει γενικά για αναπροσαρμογή και έτσι μια ευστροφία και λίγο γρήγορα να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Επίσης η Σελήνη θα είναι στο ζώδιο του Ζυγού. Πάντα ο Ζυγός έχει να κάνει με την ισορροπία, έχει να κάνει και με τις σχέσεις μας και την κοινωνικοποίησή μας, για όσους μπορούμε βεβαίως να βγούμε. Λοιπόν, είναι και αυτό και αυτά. Πάμε τώρα λοιπόν να ξεκινήσουμε. Για πιάσε το 40 πρώτο πρώτο. Το κρυάρι λοιπόν, μας. Κρύμασε εδώ λοιπόν το τρίγωνο του Ερμή με τον ουρανό για εσάς. Τι διεγείρει αυτή την δημιουργική και προοδευτική σκέψη, η οποία σχετίζεται πάρα πολύ με το κομμάτι της σταθεροποίησης στο οικονομικό κομμάτι, αλλά και στα επαγγελματικά ζητήματα. Εδώ, επειδή ξέρουμε ότι έχουμε τις εκλήψεις, είναι στο ίδιο σημείο ακριβώς, και είναι κάτι το οποίο θα σας απασχολήσει όπως φέτος και του χρόνου. Έτσι, λοιπόν, σας δίνει αυτή την δυνατότητα να μπορέσετε λίγο να να δείτε κάποιες εναλλακτικές προσεγγίσεις για να μπορέσετε να κάνετε αυτές τις αυξήσεις. Εδώ λοιπόν έχουμε επίσης μέσα στο Σαββατοκύριακο και τη Σελήνη απέναντί σας. Αυτό σημαίνει ότι είσαστε ευάλωτοι απέναντι στους άλλους. Δεν έχει να κάνει ότι είσαστε ευάλωτοι για να κάτι να σας κάνουν, αλλά αυτό η ανάγκη να έρθετε κοντά με άλλους ανθρώπους, να υπάρξει μια ισορροπία, να κάνετε κάποιες γνωριμίες για όσους ενδιαφέρεστε, να περάσετε πιο όμορφα και συναισθηματικά με αγαπημένους ανθρώπους. Ταύρη μου, λοιπόν, το τρίγωνο αυτό του Ερμή με τον ουρανό από το δικό σας το ζώδιο και με το βόρειο μου έχει περάσει. Αυτό τι πυροδοτεί πολύ ευχάριστες συζητήσεις και ένα αίσθημα σας δίνει αισιοδοξίας γενικότερα και μεγάλης ανάπτυξης και ένα άνοιγμα. Τώρα, αν δεν υπάρχει κάτι άλλο μέσα στο οροσκόπιό σας να αναστέλει αυτό, όχι να το σταματάει, ενώ λίγο να το μειώνει, όπως μπορεί να είσαστε του τελευταίου 10 ημέρου, όπου ο Κρόνος λίγο ακόμα πιέζει. Εδώ λοιπόν για εσάς έχετε πολύ μεγάλο άνοιγμα, το επόμενο διάστημα έχει ευχάριστα γεγονότα και γενικά και εσείς είσαστε σε αυτή τη θέση λίγο να ξεκολλήσετε και να προχωρήσετε. Δίδυμή μου, για εσάς έχει να κάνει πολύ περισσότερο με αυτή την ευάνθυνση. Έχει πολύ ένα ψυχολογικό κομμάτι, αλλά σας δίνει και μία ψυχική ευκρίνεια. Άρα, δηλαδή, μία αίσθηση και μία επαφή γενικότερα με τα συναισθήματά σας. Όπως επίσης μπορεί να γίνονται και κάποιες αποκαλύψεις, κάποιες συνειδητοποιήσεις και τη δυνατότητα να μπορέσετε να λύσετε ένα βαθιά θαμμένο πρόβλημα ή γενικότερα κάτι πολύπλοκο και σε οικονομικό αλλά και σε συναισθηματικό μέρος και τμήμα. Υπάρχουν λοιπόν και αυτές οι ερωτικές αποκαλύψεις οι οποίες είπαμε και οι οποίες τι έχουν να κάνουν. Γενικά κάποιος μπορεί να ενδιαφέρεται για σας ή να σας δώσει το θάρρος αυτό να μιλήσετε και να δείτε τελικά ποια είναι τα συναισθήματά τους. Καρκίνη μου, εδώ θα πούμε για τη Σελήνη, η οποία δικός σας κυβερνήτης, θα περάσει στο κομμάτι, στο τομέα της οικογένειας, του σπιτιού και γενικότερα. Έχει να κάνει πολύ με τη δική σας διάθεση να είσαστε κοντά στην οικογένειά σας, μια αναζήτηση ασφάλειας, δηλαδή ας πούμε μέσα στο Σαββατοκύριακο πιο πολύ, δεν είναι ότι κλείνεστε, αλλά πιο πολύ θέλετε να είσαστε με πολύ δικά σας άτομα. Επίσης μπορεί να υπάρχουν κάποιες αναμνήσεις, ξέρετε, δηλαδή να είσαστε με τους γονείς σας ας πούμε ή με κάποιους άλλους ανθρώπους πολύ κοντινούς. Και όλα αυτά τι σας κάνουν, σας πυροδοτούν λίγο να έχετε μια πιο θετική στάση και να αποσυμπιεστείτε γενικότερα. Επίσης, κοιτάξτε να αποφορτίσετε. Αυτό το λέω και το εννοώ, έτσι. Λοιπόν, λιοντάρια μου, εδώ μιλάμε για μία δυνατή μέρα και η σημερινή και η αυριανή, για επινοητικότητα αλλά και για αξιοποίηση των καταστάσεων. Και πολύ πιο εύκολο σας κάνει το να ξεμπερδέψετε με κάποιες δηλαδή πολύπλοκες λεπτομέρειες και προβλήματα μέσα στο εργασιακό σας κομμάτι, μέσα στην καθημερινότητα. Σας βοηθάει λοιπόν, όσο ανατρεπτικό και αν είναι αυτό, να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε. Γενικά, επειδή μιλάμε λίγο και για την σταθερότητα και για την αναζήτηση της ανόδου στα επαγγελματικά σας, σας δίνει φιλόδοξα κίνητρα και γενικά υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες οι οποίες μπορεί να έρχονται, μπορεί να είναι δικές σας, μπορεί να είναι σκέψεις σας, οι οποίες κρατήστε τες, γιατί στη συνέχεια θα είναι πολύ θετικές και πολύ βοηθητικές για την εξέλιξή σας. Βεβαίως. Μήπως να έρθεις μετά στο καναρίνι μου. Βεβαίως θα έρθω. Καναρίνι το λέω το καμαρίνι. Αρπαθάντα. Λοιπόν, Παρθένη μου, για εσάς λοιπόν έχουμε τον Ερμή δικό σας κυβερνήτη σε όψη με τον ουρανό. Είναι πάρα πολύ τέλειο για όθηση σε δημιουργικά σχέδια, αλλά και στον έρωτα, τα παιδιά και πώς να είσαστε μαζί. Εδώ έχετε μία προοδευτική ενέργεια, η οποία σας εμπνέει να κοιτάξετε μπροστά με περισσότερη αυτοπεποίθηση, γιατί σας το δίνει αυτό. Θέλετε ελευθερία, θέλετε καινοτομία, επομένως εκμεταλλευτείτε το αυτό και μέσα στο Σαββατοκύριακο μάλιστα αυτό μπορεί να σας αποφέρει και σε οικονομικό επίπεδο. Ζυγή μου, εδώ έχουμε τη Σελήνη στο ζωδίο. Σας
κάνει πιο συναισθηματικούς, πιο κοντά στις δικές σας ανάγκες και θέλει πολύ να, η διάθεσή σας είναι να αφήσετε πίσω οποιασδήποτε ανησυχίες οι οποίες σας κρατάνε και να εστιάσετε περισσότερο σε αυτά που έρχονται. Άλλωστε και το τρίγωνο του Ερμή με τον ουρανό σας κάνει πάρα πολύ εφευρετικούς και μάλιστα να συζητήσετε και με τα άτομα της οικογένειάς σας ή με δικούς σας ανθρώπους για να βρείτε λύσεις αλλά και για να μπορέσετε να σας βοηθήσουν και εσάς να σας προωθήσουν. Σκορπιέ μου, θα έλεγα εδώ περισσότερο έχετε μία ανάγκη ηρεμίας και χαλάρωσης. Σελήνη είναι σε ένα κομμάτι το οποίο θέλει λίγο να ξεκουραστείτε, θέλει λίγο να αποστασιοποιηθείτε επίσης και να έχετε παρατηρητικότητα. Προσέξτε το αυτό. Λιγότερο να μιλάτε, περισσότερο να παρατηρείτε, γιατί αυτό σας δίνει κιόλας και την εφευρετικότητα η οποία σας χρειάζεται, ενώ δεν αποκλείεται μάλιστα κάποιοι άλλοι ή προοπτικές των άλλων και το τι κάνουν να σας βοηθήσει λίγο να κάνετε και τα δικά σας τα σχέδια να τα προχωρήσετε. Τοξότες μου, εδώ θα έλεγα ότι για εσάς είναι να διευρύνετε πολύ περισσότερο το κύκλο των γνωριμιών σας. Άλλωστε έχουμε και τον ήλιο από το ζώδιο σας θα κάνει όψη τετραγώνου μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε πάλι άνοιγμα, συνεχίζει όλο αυτό. Επίσης σας βάζει και στη σωστή θέση για να μπορέσετε να αποκτήσετε κάποιες γνώσεις, κάποιες πληροφορίες που σχετίζονται με κάποια επιχειρηματικά σας θέματα. Άρα λοιπόν κρατήστε το και εσείς, διότι η αισιοδοξία σας βοηθά να προχωρήσετε προς νέες κατευθύνσεις. Εγώ κερί μου, για εσάς ο Ερμής από το δικό σας το ζώδιο με το υπέροχο τρίγωνο του ουρανού. Άρα λοιπόν είσαστε πολύ πιο ανοιχτοί σε νέες και εναλλακτικές ιδέες. Επίσης σας βοηθάει πάρα πολύ και το γεγονός ότι σας κάνει και πιο αυθόρμητους, πιο τολμηρούς. Παρότι μπορεί να είσαστε τεχνοκρατικοί, το συνηθίζετε αυτό. Λίγο να αλλάξει το mindset σας μέσα στο Σαββατοκύριακο είναι πολύ πιθανό να συμβεί. Όπως και σας απασχολούν και επαγγελματικά θέματα και η φήμη σας και η κοινωνικότητά σας, λόγω της Σελήνης στο ζυγό που είναι στην κορυφή του οροσκοπίου σας. Υδροχόη μου, έχουμε μία παρακίνηση για θετικές αλλαγές και βελτιώσεις στη ζωή σας. Θα έλεγα να μοιραστείτε λίγο τις σκέψεις σας και τα συναισθήματά σας, είτε με αγαπημένα άτομα, είτε με άτομα εμπιστοσύνης. Επίσης, εδώ μπορεί ένα ψυχολογικό πρόβλημα κάπως λίγο να το μοιραστείτε, λίγο να σας βοηθήσει να το ξεπεράσετε. Και επίσης, οτιδήποτε λάθος δρόμο και αν βρίσκεστε, εδώ τώρα λίγο σας παρακινεί να κάνετε μία θετική αλλαγή και να βελτιώσετε και τη ζωή σας. Και τέλος, για τους ηχθείς μας, εδώ θα έλεγα είσαστε πολύ μαγνητικοί στο λόγο. Γενικά σας κάνει έτσι λίγο η συζήτησή σας και ο τρόπος που τα λέτε και τα παρουσιάζετε. Είσαστε πολύ κοφτεροί, άρα αυτό δείχνει και την διάνοια της περίοδου αυτή. Αλλά μπορεί να γίνετε και λίγο προκλητικοί, εκεί μπορεί να δημιουργηθούν κάποια προβλήματα. Επίσης, έχετε μία πνευματική διέγερση και ανάγκη σύνδεσης και κοινής γραμμής στις προσωπικές σας σχέσεις και οικονομικής φύσης, αλλά και επαγγελματικής. Καλό Σαββατοκύριακο λοιπόν να έχουμε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε όλοι με υγεία πάνω απ' όλα. Φεύγω, σας αφήνω.